Πλαστά χαρτονομίσματα και κέρματα έχουν κατακλείσει την αγορά. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2019 έχουν εντοπιστεί 250.000 πλαστά χαρτονομίσματα. Οι ταινίες είναι ακριβώς ίδιες, εννοείται. Χρωματισμός δεν διαφέρει. Η γυαλάδα που έχει το κάθε χαρτονόμισμα είναι ακριβώς το ίδιο. Ο Παναγιώτης, υπάλληλος καταστήματος στο Εγάλεο, μας δείχνει δύο χαρτονομίσματα των 20 ευρώ. Το ένα από τα δύο είναι πλαστό. Το ανάγλυφό του μπορούμε να το διακρίνουμε είτε με την υφή και στα δύο χαρτονομίσματα. Δεν είναι ανάγλυφο το πλαστό, έτσι. Το πλαστό όχι. Όχι, όχι. Το πλαστό χαρτονόμισμα είναι στα αριστερά της εικόνας και αυτό αποδεικνύεται και από το τεστ με το μαρκαδόρο. Με το μαρκαδόρο μας το αφήνουμε 2-3 δευτερόλεπτα και βλέπουμε ότι έχει εξατμιστεί. Ενώ στο συγκεκριμένο βλέπουμε ότι αφήνει τη γραμμή πάνω, που σημαίνει ότι είναι πλαστό. Ο Νικηφόρος, οδηγός σε ταξί, δέχεται κάθε μήνα, μας λέει, έως και 100 ευρώ σε πλαστά χαρτονομίσματα. Για να τα εντοπίζει, έχει κάνει τη δική του πατέντα. Θα κοιτάζω εδώ πέρα στο λεντάκι, αν πράγματι είναι η μαύρη γραμμή εδώ, αν γράφει το 20. Από χαρτονόμισμα των 5 ευρώ έως και πλαστά 50 έχουν αποπειραθεί να του δώσουν, μας λέει ο επόμενος αυτοκινητιστής. Το 50 δεν το καταλαβαίνω. Και τα 50 προσέχει πολύ, γιατί τσούζει το 50. Παρά το γεγονός ότι έχουν βγει στην κυκλοφορία τα λεγόμενα δεύτερης γενιάς χαρτονομίσματα που δυσκολεύουν τους παραχαράκτες, τα πλαστά δεν παρουσιάζουν την ανάλογη μείωση. Καθώς μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2019, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έχουν καταγραφεί πάνω από 250.000 πλαστά. Άμα κουνιέται η πέρλα, δεν είναι πλαστό. Άμα είναι φωτοτυπία, κάλπικο δηλαδή, δεν κουνιέται. Οι περισσότεροι χρησιμοποιούν την τεχνολογία. Δεν πέρασε τώρα. Άλλη την πείρα του στο τεστ της αφής. Κυρίως εδώ πέρα. Όχι το γυαλιστερό. Και εδώ είναι πιο ανάγλυφο. Ανάγλυφο, ναι. Είχε αστοχία καμιά φορά? Όχι, αστοχία δεν είχα. Τα κυκλώματα έχουν ρίξει στην αγορά ακόμα και πλαστά κέρματα τα οποία μοιάζουν με αυτά του 1 και των 2 ευρώ.